πάνω στην ώρα ήρθες και θα σε έπαιρνα τηλέφωνο να σου πω να μην καθυστερήσεις, γιατί όπου να είναι θα είναι εδώ ο Αβραμίδης. Γιατί τι συμβαίνει, δεν αισθάνεσαι καλά? Όχι, όχι, μια χαρά αισθάνομαι, ίσα ίσα. Απλά σκεφτήκαμε να περάσει από εδώ, μήπως συζητήσουμε και για το θέμα της αναδοχής. Και έπρεπε να τον φέρεις εδώ βραδιάτικα, δεν μπορούσαμε να πάμε αύριο στο ιατρείο του? Μα τον πήρα τηλέφωνο και από μόνος του σκέφτηκε να έρθει εδώ πέρα μετά τη βαρδιά του. Εκείνος μου το πρότεινε δηλαδή. Εγώ για απλό ραντεβού πήρα. Ναι, αλλά σήμερα είχα μια πολύ κουραστική μέρα. Και θα προτιμούσα να με ρωτήσεις πριν το κλείσεις. Οκ. Θέλεις να το ακυρώσω? Μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω ότι δεν έχεις διάθεση. Τέλος πάντων, κάθε φορά να πω στο γιατρό. Απλά και ο Παπαλάζαρος περιμένει μια απάντηση. Κι εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει και ανυπομονώ. Ναι, μην το ακυρώνεις. Αλλά άλλη φορά να με ρωτάς, σε παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί βιάζεσαι τόσο. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ξαφνικά δεν βιάζεσαι. Νιώθω σαν να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος λόγος? Όπως σου είπα, είμαι πολύ κουρασμένος. Τέλος πάντων, πάω να πληθώ και ελπίζω να προλαβαίνω. Φυσικά. Και να σου πω. Χαμογέλασε μου λίγο. Με στεναχωρείς. Με στεναχωρείς και νιώθω ένα βάρος. Μην έχεις κανένα βάρος.